ένα σημείο που με την κατάλληλη φροντίδα θα μπορούσε να αποτελεί χώρο αναψυχής και περιπάτου. Όμως χάνεται στο σκοτάδι και γίνεται επικίνδυνη παγίδα για τους περιπατητές όταν σβήσουν τα φώτα του τηλεοπτικού φακού. Έλατε και τώρα μουρμούριζε η γυναίκα, δεν έχει φως, λέει να μην πατήσουμε τίποτα. Λέω θα προσέχουμε, τι να κάνουμε. Για πείτε μου, περπατάτε εδώ συχνά? Όχι συχνά, εγώ πηγαίνω στο λιμενοβραχίωνα. Εκεί είναι καλύτερα. Αλλά σήμερα είπαμε να έρθουμε από εδώ πέρα. Το παραλιακό μέτωπο της Νέας Αλικαρνασσού παραμένει έρμεο της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης. Πάντα όποτε περνάμε, σβηστά είναι. Πότε είναι ανοιχτά, πότε σβηστά. Οι εικόνες στο φως της ημέρας είναι αποκαρδιωτικές για τη φθορά και τη διάλυση του εξοπλισμού, ενώ όταν πέσει το σκοτάδι, ο χώρος γίνεται άκρος επικίνδυνος, με τους πεζούς να κινούνται κυριολεκτικά στα τυφλά, ρισκάροντας να πέσουν σε κάποια από τις απρόβλεπτες παγίδες και να καταλήξουν στα βράχια, είτε ακόμη στη θάλασσα. Δεν ανάβουν τα φώτα, μόνο τα φώτα. Έχετε δει έργα εκεί πέρα γκρεμισμένα. Είναι πρόχειρα πράγματα και δυστυχώς. Παγίδα βέβαια, άμα πεις να κατεβείς κάτι σκάλες κρεμασμένες, αιωρούνται σκάλες. Είναι κρίμα βέβαια, γιατί δεν έχει φως να βλέπει, να ελέγχει. Και να βλέπει τη θάλασσα παράλληλα. Ναι. Σε όλο το μήκος του δικτύου ηλεκτροφωτισμού λειτουργούν δύο και μόνο πυλώνες, όπως κατέγραψε ο φακός της Κρήτη TV. Οι παγίδες έχει συνέχεια, έχει φρεάτια που έχουν βγάλει τα καπάκια και έχουν χτυπήσει πολύ. Περισσεύουν και κάποιες βίδες από τους στήλους αυτούς. Έχουν χτυπήσει, έχουν σκοντάψει ανθρώποι δικοί μας που έχουν πέσει κάτω. Εγκαταλελειμμένα τα πάντα εδώ πέρα. Βάλανε εδώ πέρα φώτα για να στέκονται σκουριασμένοι στήλοι χωρίς καμιά λάμπα δεν ανέβει.